Γεια σας. Ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία στη συνέντευξη Συλλόγων και ΕΛΜΕ για την πρώτη μέρα ανοίγματος των σχολείων. Παρά την αγωνιώδη προσπάθεια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας να παρουσιάσουν μια μαγική εικόνα την πρώτη μέρα ανοίγματος των σχολείων, μιλώντας για κάποιες αναμενόμενες αριθμίες, η κατάσταση δυστυχώς είναι πολύ διαφορετική. Παραμένει και μεγαλώνει η δικαιολογημένη ανησυχία σε εκπαιδευτικού, μαθητέ και στι οικογένειέ του. Από αυτή την άποψη είναι πολύ κρίσιμο τις επόμενες μέρες να δυναμώσει η διεκδίκηση από την πλευρά των συλλόγων και των ΕΛΜΕ, από κοινού με γονείς και όλους τους εργαζόμενους για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και των μορφωτικών δικαιωμάτων. Με βάση την εικόνα της πρώτης μέρας, ένας αριθμός εκπαιδευτικών που ξεπερνά τις 5.500 νοσεί ή είναι στενή επαφή και έλειπε σήμερα από τα σχολεία. Αυτό ο αριθμό των εκπαιδευτικών θα μεγαλώνει τι επόμενε μέρε, αφού τα σχολεία, με ευθύνη τη κυβέρνηση, έχουν μετατραπεί σε αιστείε υπερμετάδοση του κορονοϊού. Τα χιλιάδε έκτακτα κενά ε, έρχονται να προσθεθούν στα πάνω από 5.500 λειτουργικά κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στα 3.500 κενά στη δευτεροβάθμια που ήδη υπήρχαν, που δεν έχουν καλυφθεί μέχρι στιγμή. Δεν μιλάμε λοιπόν απλά για αριθμίε, αλλά για κυριολεκτικό μπάχαλο που διαμορφώνεται στα σχολεία με ευθύνη τη κυβέρνηση. Το αντικπαιδευτικό σχέδιο τη κυβέρνηση για κούλωμα των χιλιάδων κενών με συγχωνεύσει τμήματων, με στίβαγμα παιδιών σε 25, 26, 27, ακόμα και 28 τμήματα, ακόμα και διαφορετικών τάξεων σε αίθουσε κλουβιά, κόντρα ακόμα και στι οδηγίε που έδινε το ίδιο το πυργείο πριν τα Χριστούγεννα, ώστε να μην υπάρχει, λέει, πρόσμηξη μαθητών, είναι απαράδεκτο. Είναι τραγικό να διαλύεται το ορολόγιο πρόγραμμα των σχολείων, να κλείνουν ολοήμερα, να καταργούνται διδακτικές ώρες, να, να αναλαμβάνουν τάξεις ε, εκπαιδευτική σε τμήματα ΖΕΠ και παράλληλη στήριξη, αφήνοντα ε, αφήνοντας στα στήριχτους τους μαθητές τους. Τόσο πολύ ενδιαφέρεται λοιπόν η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας για την ομαλή εκπαιδευτική λειτουργία, διαδικασία. Την πρώτη μέρα ανοίγματο των σχολείων, πάνω από, από 15.500 μαθητέ απουσίασαν λόγω νόσηση ή επαφή, ενώ ιδιαίτερα στι μικρότερε τάξει του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου, ένα ποσοστό πάνω από 20 με 30% δεν προσήλθε στα σχολεία γενικότερα. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, να χαρακτηριστεί ως κανονικότητα. Με αίσθημα λοιπόν ευθύνη και με αποκλειστικό γνώμονα την υπεράσπιση της υγείας αλλά και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας, προειδοποιούμε ότι το πρόβλημα που εμφανίζεται την πρώτη μέρα θα πολλαπλασιαστεί το επόμενο διάστημα παρά την ηρωική προσπάθεια των χιλιάδων εκπαιδευτικών, των χιλιάδων συναδέλφων μας να κρατήσουν όρθια τα σχολεία, όσο παραμένουν σε ισχύ τα πρωτόκολλα υπερμετάδοσης του κορονοϊού στα σχολεία, όπως το παράδεκτο 50-1 για το κλείσιμο τμήματος ή ο περιορισμός της καραντίνας σε πέντε ημέρες, τα σχολεία θα μετατρέπονται σε αιστείες υπερμετάδοσης εκτός και αν αυτός είναι τελικά ο στόχος της κυβέρνησης. Η κατάσταση στα σχολεία δεν πρόκειται να ομολοποιηθεί με ευχολόγια, δηλώσει στα μέσα μαζική ενημέρωση και δελτία τύπου, όπω έκαναν σήμερα κυβερνητικοί εκπρόσωποι, με απόκρυψη τη πραγματικότητα. Δεν θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αν εδώ και τώρα δεν εκπονηθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο αναδιεύθυνση, εκπαίδευση και Δήμο για την αρέωση των μαθητών στι τάξει, με τη χρήση οποιοδήποτε χώρου είναι διαθέσιμο. Δεν καλυφθούν εδώ και τώρα όλα τα χιλιάδε κενά εκπαιδευτικού με ευθύνη του Υπουργείου Παιδεία και όχι ο εκπρόσωπο τύπου να ανακοινώνει μόνο 850 προσλήψει. Δεν οργανωθεί άμεσα σχέδιο πραγματοποίηση μαζικών επαναλαμβανόμενων δωρεάν τεστ με ευθύνη του ΕΟΔΗ και με επίκεντρο τη σχολική μονάδα, ώστε να δοθεί δυνατότητα ουσιαστική εχνηλάτηση αλλά και αντιμετώπιση των γνωστών προβλημάτων που υπάρχουν με τα self-test. Όπω επίση και να πολλαπλασιαστούν τα σημεία στα οποία διεξάγονται αυτή τη στιγμή τα τεστ με ταυτόχρονη επέκταση του ωραρίου, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ακόμα και το υπάρχον σχέδιο του Υπουργείου για rapid test σε όσους θα εντοπίζονται θετικοί από τα self-test είναι πρακτικά μη υλοποιήσιμο. Αν δεν υπάρξει ένα άμεσα, ένα έκτακτο κονδύλι προ τι σχολικέ επιτροπέ για την κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων, σε μέσα ατομική προστασία, σε δωρεάν αυξημένη προστασία μάσκε, σε είδη καθαρισμού, σε θέρμανση των σχολείων και για κάθε άλλη έκτακτη ανάγκη. Αν δεν αντιμετωπιστούν οι σοβαρέ ελήψει στο προσωπικό καθαριότητα των σχολείων, πολλέ από τι συναδέλφειε καθαρίστρες σήμερα αποδεικνύεται ότι γνωσούν και αυτέ. Αν δεν ληφθούν επιπλέον μέτρα για άδειε σε ευπαθεί ομάδε συναδέλφων, σε γονεί που κρατούν τα μικρά παιδιά ή άτομα που ανήκουν σε ευπαθεί ομάδε. Εδώ και τώρα, λοιπόν, το Υπουργείο Παιδεία να... και η κυβέρνηση χρειάζεται να ακούσουν με προσοχή τα αιτήματα τη εκπαιδευτική κοινότητα, να ικανοποιήσουν τι δίκαιε και επιστημονικά τεκμεριωμένε δεκδικήσει μα και να σταματήσουν να ρισκάρουν και να φορτώνουν τα πάντα στην ατομική ευθύνη και το φιλότιμο των εκπαιδευτικών εδώ και τώρα να πάρουν μέτρα ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματο υγεία με προσλήψεις υγειονομικών, με επίτεξη του ιδιωτικού τομέα υγεία και όχι με εγκληματικέ αποφάσει όπω αυτή που έκλεισαν το νοσοκομείο Πέδων Πεντέλη. Καταγγέλουμε την κυβερνητική κοροϊδία ότι δίθεν τα σχολεία ανήκουν με αυτού του όρου για εκπαιδευτικού, λέει, και ψυχοσυναστηματικού λόγου. Το επιχείρημα ότι και σε άλλε χώρε τα σχολεία ανοίγουν αυτό το διάστημα, δεν αθώνει κανέναν για τα τεράστια εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλήματα που διωγγώθηκαν μέσα στην πανδημία. Αν η κυβέρνηση ενδιαφέρεται πραγματικά για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, οφείλει να πάρει υπόψη τη και να ικανοποιήσει τι πολύ συγκεκριμένε προτάσει που έχουν καταθέσει τα εκπαιδευτικά σωματεία εδώ και καιρό. Να καλύψει δηλαδή όλα τα κενά σε εκπαιδευτικού όλων των ειδικοτήτων, ώστε κανεί μαθητή να μην μένει πίσω. Να προχωρήσει σε στοχευμένη αναπροσαρμογή τη ύλη με σκοπό να καλυφθούν όλα τα μαθησιακά κενά που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Να ενισχυθεί πανελλαδικά η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη και τα φροντιστηριακά μαθήματα στο Δημοτικό. Όλοι οι μαθητέ που έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική στήριξη, παράλληλη στήριξη, τμήμα ένταξη κτλ. να μην μείνουν στον αέρα να έχουν την αντίστοιχη βοήθεια να μην εφαρμοστεί, να καταργηθεί η Τράπεζα Θεμάτων και η ελάχιστη βάση εισαγωγή. Να μην προχωρήσει η κυβέρνηση στην εφαρμογή τη αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση, του νόμου δηλαδή που ψήφισε κατά καλό καιρό και που κατηγοριοποιεί τα σχολεία, και φυσικά να μην προχωρήσει σε εξετάσει πίζα στη ΤΑΦ Δημοτικού και στην Τρίτη Γυμνασίου. Όσο η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζουν να κοφεύουν απέναντι στις δίκαιες και αυτονόητες διεκδίκησεις μας, τόσο η κατάσταση στα σχολεία θα χειροτερεύει, θα διαμορφώνεται μια διαλυτική εικόνα, θα οξύνονται ακόμα περισσότερα οι μορφωτικές ανισότητες, ιδιαίτερα για τα παιδιά των πιο, πιο φτωχών λαϊκών οικογενειών. Εμείς οι εκπαιδευτικοί κάτι τέτοιο δεν θα το επιτρέψουμε». Επιτρέψτε μου μετά την εισαγωγική παρουσίαση από μένα, που είμαι πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Βίλνων και Σανής Παγκρατίου ε, Ρόζα Εμπριώτη, Θεοδόρα Τριμάλα, να δώσω το λόγο στον συνάδελφο τον Παπαγιανόπουλο, ο οποίος, από το Σύλλογο Ανατολική ο Οσοκράτη, να παρουσιάσει το πρόγραμμα δράση των επόμενων ημερών.